Δώστε μου την πιο γλυκιά καλημέρα. Δώστε μου τον αγαπημένο μου, τον Παπα Χρήστο. Παπα Χρήστο μου, πού είσαι, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, γλυκιά, γλυκιά, γλυκιά και ζεστή. Ζεστή σε όλους σήμερα. Τι γίνεται εκεί. Τις καρδιές. Εκεί χιόνισε. Λοιπόν, όλη η Ελλάδα χιονίζει. Θεσσαλονίκη μέσα φέτος εδώ γύρω-γύρω και στο χωριό μου δεν χιονίζει. Τα βουνά όλα παντού, αλλά δεν χιονίζει. Πώς και γίνεται εμείς αυτό. Έχουμε... Ει, ζεστή καρδιά. Είναι και αυτό. Έχουμε ζεστή καρδιά και δεν ρίχνει χιόνι. Αλλά κρύο έχει πολύ όμως. Ναι. Πάρα πολύ κρύο. Λοιπόν, ωραία, καλημέρα, Ελπιδάκι μου. Καλημέρα, 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 καλημέρα. Καλημέρα, καλωσορίσατε. Ακόμη μια Παρασκευή. Τι να σας πω, τι να σας πω. Κάθε φορά βγαίνω στον δρόμο και μου μιλάνε όλοι για σας. Χθες συγκεκριμένα πήγα σε ένα κατάστημα. Ωραία, για να δω κάτι που ήθελα τέλος πάντων. Και μου λέει εκεί η κυρία... Πω, Ελπίδα, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο αγαπάμε τον Πάπα Χρήστο και πόσο ανυπομονούμε κάθε Παρασκευή πρωί. Αυτό. Αυτό μου λέγανε χθες. Δηλαδή, πολλά τέτοια μηνύματα. Κύπρο, περίμενε τώρα γιατί θα έχω πρόβλημα. Δηλαδή, αν θα έρθω Κύπρο, δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε χωρίς να μας πάρω χαμπάρι. Δεν νομίζω, Πάπα Χρήστο μου. Και με τόση αγάπη που σας έχουν, μόλις μάθουν ότι θα έρθετε στην Κύπρο μας, θα γίνει ένας χαμός. Θα έρθω αμέσως σύντομα, όλοι αμέσως μετά να το τους Πάσχα. Δώσετε την ευχή σας. Μετά το Πάσχα έρχεστε. Αμέσως μετά το Πάσχα έχω βγάλει ήδη εισιτήρια. Έχω βγάλει εισιτήρια και δεν θα έρθω για μια-δυο μέρες. Θα έρθω για μια ολόκληρη εβδομάδα. Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά, πραγματικά, με μεγάλη εγώ, χαρά. Με όλη μου την αγάπη. Εννοείται. Περιμένω ότι εγώ κάθε Παρασκευή με λαχτάρα έχω κόψει οτιδήποτε άλλες εκπομπές, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και έχω δώσει όλη μου την καρδιά στο ΡΙΚ, στην Ελπίδα και στην Κύπρο. Σας ευχαριστούμε πραγματικά, σας ευχαριστούμε. Το ξέρετε πόση αδυναμία σας έχουμε, πόσο σας αγαπάμε. Ανυπομονούμε να σας έχουμε στην Κύπρο μας, εννοείται, και θα έρθετε και εδώ στο στούντιο. Επιτέλους, από κοντά να τα πούμε. Θα το κάψουμε το στούντιο, θα το κάψουμε, το πάθουμε. Φλαμπέ θα το κάνουμε. Αχ, Παπα Χρήστο μου. Αχ, τι γίνεται γενικότερα. Δεν ξέρω ρε εσύ, δεν ξέρω, περνάμε πάλι δύσκολα, μπήκαμε πάλι σε ένα δρόμο δύσκολο και λέω αυτές τις δύσκολες μέρες, τι σκεφτόμουν, γιατί κάθε φορά σκέφτομαι τι να πω μωρέ σε αυτούς που τους αγαπάω τόσο πολύ και ξέρω ότι και αυτοί με αγαπάνε και με λατρεύουν τόσο πολύ. Σκέφτηκα ότι αυτές τις δύσκολες ώρες και μέρες, αν μπορούσαμε οι άνθρωποι να βρούμε από κάπου βοήθεια, να έχουμε μέσα στην ψυχή μας, στην καρδιά μας, δύναμη, ενέργεια, ηρεμία, γαλήνη, να μην μας πλακώσουν και μας τρελάνουν και μας διαλύσουν όλα αυτά τα δύσκολα, είτε που βλέπουμε στην τηλεόραση, είτε που ζει ο καθένας, διότι υπάρχουν και αυτά που ζει ο καθένας και γίνονται δύσκολα. Και όσο περισσότερο ακριβαίνουν τα πράγματα, ζορίζουν τα πράγματα, να οι βενζίνες, να το αέριο, να τα τρόφιμα, να η ακρίβεια, να τούτο εκείνο, αρχίζουμε όλοι και νιώθουμε να πνιγόμαστε. Είμαι από αυτούς που πιστεύω, γιατί το είχα ακούσει κάποτε από το Γέροντα Παΐσιο αυτό. Παιδάκι μου, όταν ζορίζεσαι, όταν έχεις δυσκολίες, όταν νιώθεις να πνίγεσαι, όταν νιώθεις μοναξιά, τρέξε στον ουρανό. Ρε γέροντα, τι τρέξε στον ουρανό, πού από τον πρώτο ουρανό. Όχι παιδί μου, δεν πας στον ουρανό. Θα κατεβάσεις τον ουρανό στη γη. Και πώς τον κατεβάσουμε ρε γέροντα τον ουρανό στη γη. Παιδάκι μου λέει, εκεί πάνω όλοι οι Άγιοι
Τι κάνουν, λέει, μέρα νύχτα συνέχεια. Το πρώτο που κάνουν είναι να δοξολογούν και να προσκυνάνε το Θεό. Αλλά το δεύτερο και σπουδαιότερο για μας είναι, λέει, σαν έναν πύργο μεγάλο, 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 και από πάνω εκεί στην άκρη του πύργου κάθονται, λέει, και κοιτάνε εμάς όλοι οι Άγιοι, οι Άγγελοι, οι Προφήτες, οι Απόστολοι, οι γυναίκες Άγιοι, οι άνδρες Άγιοι, οι παλιοί, οι καινούργοι. Όλοι, λέει, κάθονται και κοιτάνε, 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 κοιτάνε εμάς. Και γέροντα, και περιμένουν, λέει, πότε θα γυρίσουμε προς τα πάνω να τους μιλήσουμε, να τους ζητήσουμε. Και μας ακούνε, γέροντα. Μα αυτό περιμένουν, παιδάκι μου, να μας ακούσουν, να μας δουν, να τους ζητήσουμε. Αν δεν τους ζητήσουμε, στενοχωριούνται. Αν υποφέρουμε και πονάμε μόνοι μας και δεν ζητάμε βοήθεια, τότε οι Άγιοι πονάνε και αυτοί και στενοχωριούνται. Και όταν, λέω, τους ζητήσουμε βοήθεια, τι κάνουν τότε οι Άγιοι? Α, τότε οι Άγιοι, λέει, παίρνουνε το αίτημά μας, αυτό που τους ζητήσαμε, τρέχουνε πάνε στο Χριστό και του λένε: Χριστέ μου, ο Παπαχρίστος, το ελπιδάκι σου, η Γεωργία σου, ο Χρήστος, ο Κώστας, ο Γιώργος, ο Μάριος, ζήτησε αυτό και αυτό και αυτό, να του πάμε βοήθεια. Και παίρνουν, ναι, την ευλογία από τον Χριστό και μας φέρνουν όλη τη βοήθεια. Όλη τη βοήθεια. Και είναι μαζί μας και είναι εκεί. Και επειδή οι μέρες είναι δύσκολες και αυτές που έρχονται είναι δύσκολες, γι' αυτό να τους έχουμε φίλους, να τους έχουμε δικούς μας, να είμαστε κοντά τους. Και οι Άγιοι δεν κουράζονται να μας βοηθάνε. Πονάνε και υποφέρουν όταν τους αφήνουμε να μην κάνουν τίποτα. Όταν τον αφήσεις τον Άγιο και την Παναγία και τον Άγγελο και τον Προφήτη να μην κάνει τίποτα, τότε υποφέρει. Τότε υποφέρει. Τότε υποφέρει. Τότε υποφέρει. Άρα να μην στεναχωριόμαστε, να μην στεναχωριόμαστε ότι τους ζητάμε συχνά και ζητάμε τη βοήθειά τους. Όχι, ίσα ίσα, να τους ζητάμε συχνά θέλουμε. Να τους ζητάμε τους Αγίους, να τους πόσο έχουμε δίπλα μας. Πόσο χαζή είναι αυτή η σκέψη που μας βάζει ο διάβολος στο μυαλό. Όχι, άστο τώρα, την κούρασε στην Παναγιά, την κούρασε στον Αρχάγγελο, την κούρασε στην Αγία Παρασκευή, την Αγία Βαρβάρα, την Αγία Κατερίνη, τον καιρό Παΐσιο, τον καιρό Πορφύριο. Δεν κουράζονται οι Άγιοι. Όχι μόνο δεν κουράζονται, θέλουν να κάνουν οι Άγιοι για μας. Και άμα, Πάτερ μου, είμαστε αμαρτωλοί, και τότε έρχονται οι Άγιοι. Αλλά μας περιμένουν πότε θα πάμε στον Παπούλη να πούμε τα 2, 3, 5, 10 κρύματά μας που κάναμε, να μας διαβάσει την ευχούλα και να μας κάνει πεντακάθαρος. Πεντακάθαρος μας κάνει η ευχούλα του Παπούλη. Πεντακάθαρος. Και να μας πάρει και ο Παπούλης μια αγκαλιά. Εγώ τώρα θα εξομολογήσω, ήδη έχει έρθει κόσμος έξω. Την αγκαλιά περιμένω να τους κάνω. Μποράω τη μασκούλα μου. Τους κάνω αγκαλίτσα. Τους μου λένε τις αμαρτιούλες και φεύγουνε. Πουλάκια, 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 πετάμενα. Μία προϋπόθεση όμως θέλει η ελπιδούλα για να έρχονται να τρέχουν να την ακούσουμε, βεβαίως να την ακούσουμε. Θέλει και μία προϋπόθεση. Να έχουμε αγάπη μεταξύ μας. Έτσι. Και να νοιαζόμαστε και εμείς ο ένας τον άλλον. Αν τον θέλουμε τον Άγιο αποκλειστικότητα και το Θεό αποκλειστικότητα, και μάλιστα να τον βάζουμε και απέναντι στον άλλον. Πολλές φορές κάποιοι κάνουν κάτι προσευχές. Λέει, Θεέ μου, θέλω να τιμωρήσεις τον γείτονα, θέλω να τιμωρήσεις αυτόν, θέλω να τιμωρήσεις εκείνον. Δεν είναι προσευχές αυτές. Τι να τιμωρήσει, μωρέ, ποιος να τιμωρήσει? Ο Θεός, η Παναγία και οι Άγιοι τιμωράνε ανθρώπους, αγαπάνε ανθρώπους οι Άγιοι και ο Θεός και η Παναγία.
Μη ζητάμε λοιπόν τιμωρία στους άλλους. Αγάπη να έχουμε. Ακριβώς. Αγάπη. Και λίγη ταπείνωση και είναι εκεί ο Θεός. Είναι εκεί οι Άγιοι. Είναι εκεί η Παναγίτσα μας. Και να μην φοβόμαστε τίποτα. Και όποιος δεν μπορεί να πάει κατευθείαν στους Αγίους, ας έρθει στο χαζούλι τον Παπά Χρήστο. Εδώ είμαι, καρδούλες μου, εδώ είμαι, εδώ είμαι. Όλη την Παρασκευή και όλο το Σάββατο εδώ είμαι στο εκκλησάκι μου, στη Σαρακίνα μου. Ελάτε, 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 ελάτε. Ή πάρτε με τηλέφωνο 697-208-4377. Το είπα. Από την πρώτη στιγμή το είπατε το τηλέφωνό σας. Και γι' αυτό ο κόσμος είναι τόσο κοντά σας και σας αγαπάει τόσο τόσο πολύ. Γιατί και εσείς το δείξατε αυτό, δίνοντας και το τηλέφωνό σας αυτό. Και σας παίρνουν πραγματικά από Κύπρο, και όχι μόνο από Κύπρο και από Ελλάδα. Γενικότερα, από όλο τον κόσμο που μας βλέπουν και εμάς. Και σας βλέπουν και σας παρακολουθούν. Σας παίρνουν τηλέφωνο και είστε δίπλα τους. Φίλους θέλω, να τους κάνω όλους φίλους, όλους, όσοι παίρνουν, φίλους μου τους νιώθω. Και μη φοβάστε, μωρέ, αν έχετε αμαρτιούλες, τι θα πάω να πει. Τις αμαρτίες εύκολα τις καθαρίζουμε. Εύκολα, πετραχυλάκι και σβήνει τα πάντα. Σβήνει τα πάντα, μη τις φοβάστε. Μη τις ντρέπεστε τις αμαρτίες. Ο διάβολος όταν την κάνουμε την αμαρτία, αφού την κάνουμε, μας μπρόχει να την κάνουμε εύκολα. Μετά μας λέει, μη πας, μη τη λες, μην ακούς κανένας, ντροπή σου, μείνε, ο Θεός δεν σε θέλει. Ο Θεός τότε μας θέλει πιο πολύ για να μας ξαλαφρώσει, για να μας ξαλαφρώσει, να μας ξαλαφρώσει. Ας κάνουμε λοιπόν, Παπα Χρήστο μου, τους Αγίους φίλους μας αυτές τις δύσκολες μέρες και θα δούμε ότι σιγά σιγά θα γίνουν πιο εύκολες. Έτσι δεν είναι. Καρδούλα μου, πόσο σε ευχαριστώ που μου επιτρέπεις να επικοινωνώ με όλο τον κόσμο. Πόσο σε ευχαριστώ. Πόσο σε ευχαριστώ και πόσο σ' αγαπώ. Και εμείς σας αγαπάμε πάρα πάρα πολύ και σας περιμένουμε στην Κύπρο μας αμέσως μετά το Πάσχα. Μετά το Πάσχα θα φτιάξει και ο καιρός, θα έχουμε ήλιο. Γι' αυτό λέω. Που τόσο πολύ μας αρέσει και τόσο πολύ τον έχουμε επιθυμήσει φέτος ιδιαίτερα. Ναι, να μας φτιάξει και τη διάθεση. Και εννοείται όμως ότι μέχρι τότε, μέχρι να έρθετε στην Κύπρο μας και να τα πούμε και κατηδίαν, θα τα λέμε κάθε Παρασκευή. Εννοείται. Όπως τώρα. Δηλαδή με θέλετε κάθε Παρασκευή. Δηλαδή ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Κάθε Παρασκευή σας θέλουμε μαζί μας. Σας ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο. Καλό υπόλοιπο με αγάπη. Αγάπη πολύ. Καλημέρα. Τη δικιά μας σας στέλνουμε. Την αγάπη μας.